μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα ερμηνεύσουμε σήμερα, αυτή τη φορά, τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα στην άβρα μας. Τα άτομα που έχουν περισσότερο κόκκινο χρώμα, τι εκφράζει. Μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από τη δική μου κατανόηση, το κόκκινο χρώμα εκφράζει μία δύναμη, μία θέληση για φήμη, για αναγνώριση, για επιτυχία, ένα καλό πάτημα στη ζωή και πολύ λογική. Πολύ λογική και λιγότερο συνέστημα. Συγκεκριμένοι στόχοι, χωρίς να παρεκκλίνω πολύ, και έχοντας πολλές φορές πολλά ευαίσθητα κομμάτια τους για να κυριαρχήσουν πάνω στο στόχο τους. Συνήθως ο στόχος μπορεί να είναι χρηματικός, οικονομικό αποτέλεσμα μέσα στην κοινωνία, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός στρατηγός, ένας πολύ καλός ηγέτης, αναγνωρισμένος, να έχει ένα πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα. Δείχνει μάχη με τη ζωή και δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, εκεί περισσότερο επικεντρώνεται στη λογική και στα σταθερά βήματα επάνω στη γη. Δεν ονειροβατεί και είναι πολύ συγκεκριμένο το άτομο στους στόχους του. Αυτό το άτομο ξέρει τι θέλει τις περισσότερες φορές. Τώρα μιλάμε για ένα καθαρό, όμορφο κόκκινο χρώμα. Όταν γίνεται λίγο πιο σκούρο, μπερδεύεται με κατώτερα ένστικτα, με τάσεις, ας το πούμε, περισσότερες σεξουαλικές που ανατρέπουν τη λογική του και λειτουργεί με το ένστικτο περισσότερο το άτομο. Και όπου είναι αρκετά πιο κόκκινο ο καφέ, δημιουργεί μία τάση για προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή που χρειάζεται οπωσδήποτε την προσοχή μας για να δούμε καλύτερα ποιο είναι το πρόβλημα, να το προσέξουμε καλά-καλά. Είναι ένα όμορφο χρώμα, δημιουργικό χρώμα. Είναι το χρώμα που τραβάει και τραβάει γιατί είναι η θέληση για ζωή. Η θέληση για ζωή πάντα δημιουργεί νίκη. Οπότε είναι ένα πολύ όμορφο χρώμα. Γεια σας!